Και το δεύτερο είναι ότι θα έχετε ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από τα παιδιά των παραθύρων θα είναι στην τελική δεκάδα. Σάκοτα. Κόπηκε χαμηλά από την πολύ καλή άμυνα του Χρυσικόπουλου που ανοίγει τον ευθυνδιασμό για τον ΠΑΟΚ 3-1-2-3 και ιδανικό τελείωμα με τον Τέπιτς στο lay-up σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. 4-3-2 στο τέλος του χρόνου ο Χρυσικόπουλος πετυχαίνει το καλάθι. Στο μυαλό του είναι η αυτοπεποίθηση τα τελευταία δύο χρόνια πέρσι και φέτος στον ΠΑΟΚ. Αυτό του έλειπε λόγω τραυματισμών. Σαντρός. Συνεργάστηκε με τον Χάντερ, αδύνατη πλευρά. Μασιούλης οπλίζει και εκτελεί για 3. Είναι εύστοχος ο Λιθουανός και 3-4. Κόνιαρης πίσω από το σκριν του Χρυσικόπουλου. Πάλι συνεργάζεται με το 4. Θα του δώσει την μπάλα. Πάσα έξω. Γκος, επιπλέον πάσα. Τέπιτς χωρίς άμυνα για 3. 5-9. Ξεκινάει καλά ο Τέπιτς. Με διπλό σκορ 5 πόντων. 5-10. Σάκοτα. Θείοντορ. Μετά την αλλαγή ο Χρυσικόπουλος κοντά του. Το βλέπει ο Θείοντορ. Το διαβάζει. Αλλά πασάρει στην baseline για το κάρφωμα του Ταύρου Μασιούλης. Η αντίδραση του Φιλγκός. Και νωρίτερα η καταπληκτική πάσα του Θείοντορ για το κάρφωμα του Μασιούλης, το πρώτο highlight της αναμέτρησης. Σε ψηλότερο παίκτη, έτσι, ένας παίκτης 2 μέτρα, κάρφωσε μπροστά από ένα παίκτη 2-8. Ξανά. Αυτό ακριβώς. Μασιούλης στο πρόσωπο του Τζέφερσον. Τις επιθέσεις του άλλου, το παιχνίδι του άλλου. Και ο Θείοντορ ζήτησε καλύτερα σκρίνινγκ, καλύτερα κοψίματα, όπως τώρα. Άλλη μία καταπληκτική ασίστ του Θείοντορ. Κόνιανς επαναλαμβάνω, όπως και ο Χρυσικόπουλος σε μεγάλη χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Ο Σάκοτα τώρα, ο αρχηγός της ΑΕΚ, με τις βολές του Μαργαρίτη ο ΠΑΟΚ. Γιαννόπουλος που ήρθε τώρα στο μάτς. Γιαννόπουλος για τον Χάντερ, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννόπουλος βλέπει το ρολόι, εκτελεί αμέσως για 3 και στη λήξη του χρόνου ένα καλάθι ψυχολογίας. Λαρετζάκης. Πλάγιο πικερόλ με τον Χάντερ, εκτελεί από την κορφή της ρακέτας. Εύστοχος Γιαννούλης Λαρετζάκης και αυτός για το 20. 16 ο ΠΑΟΚ πλησιάζει στους 4. Και ο Σχίζας και ο Γκρίφιν και ο Λαρετζάκης και ο Τσαλμπούρης έχουν πέρασει από τον κολοσσό. Τσαλμπούρης αμέσως για 3. Κοιτάξτε την αντίδραση του Ηλία Παπαθεοδόρου. Έχει πέρασει ο Απόλλων Τσόχλασης στο παιχνίδι. Άλλη μια περίπτωση καλή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τρομερή δημιουργία του Μαργαρίτη για το κάρφωμα του Τζέφερσον. Στον 7ο αγώνα στην Ευρώπη, γιατί ξέραμε ότι ξεκίνησε στην Καζιάντεπ στην Τουρκία. Άρα είναι από τους βασικούς της περσινής μεγάλης πορείας. Σάρας άλλαξε χέρι-χέρι με τον Μαργαρίτη και δοκίμασε για 3 και για την ισοφάριση. 23-23. Για την ώρα αυτό το χαμηλό σκορ ευνοεί την ΑΕΚ. Πάλι στην γραμμή της πάσας ο Σαντρός και ανοίγει τον εφηλιασμό για goal foul. Παίρνει το maximum. James με ταμπλό. Εδώ θα νικήσει εύκολα το Μαργαρίτη. Μέχρι στιγμής, γιατί και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ από την άμυνά τους προσπάθησαν περισσότερο να ελέγξουν τα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Κόνιαρης, φανταστική πάσα. Είναι μια καταπληκτική ασίστ. Γκρίφιν. Σαντρός. Σκριν από το Χάντερ. Αδύνατη πλευρά. Γκρίφιν για 3. Είναι εύστοχος. 35-30. Ωραία επίθεση της ΑΕΚ. Πρέπει να προσεχθεί περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Τελευταία δευτερόλεπτα, Τέπιτς από την baseline, πολύ όμορφη κίνηση και η εκτέλεση. Είναι και το Χάντερ κοντά το καλάθι και έπειτα ζήτησε να πάρει τα rebound και να τρέξει εφόσον έχουμε αυτή την ευκαιρία. Αυτή η κατάσταση και καλάθι στη λήξη του χρόνου από τον Γκρίφιν. Έμεναν περίπου τρία δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ Δημήτρη Χατζηγεωργίου και πρόλαβε. Δίστασε να εκτελέσει για 3, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Μαργαρίτη στο χαμηλό πόστ. Με μισ μάτς απέναντι στο Λαρετζάκι, θα τον νικήσει. Φανταστικός Βαγγέλης Μαργαρίτης. Ό,τι και να πει κάποιος για αυτό το παιδί είναι λίγο. Χάτσερ άλλαξε με τον Κόσμο. Χάτσερ, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. 43-44. Χάτσερ, ωραία χαμηλά και το καλάθι έρχεται. Το ΠΑΟΚ τρέχει ένα επιμέρους σκορ 17-4. Και χωρίς καλάθι, χωρίς πόντο καλύτερα. Η ΑΕΚ στα τελευταία 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σάκοτα. Σάκοτα, ωραίο γύρισμα, πανέμορφο τελείωμα από τον αρχηγό Τσάεκ. Γκος, Χάτσερ, Τέπιτς, Χρυσικόπουλος και Γκάρετ για τον ΠΑΟΚ. Χάτσερ, να, σκοράρει. 8,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Με το Σάκοτα επιτίθεται από το χαμηλό πόστ. 4 δευτερόλεπτα, 2 τώρα. Μασιούλης στη λήξη του χρόνου, πολύ μεγάλο καλάθι. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Γιώνας Μασιούλης. Είναι ένα τρίποντο μαχαιριά. Ένα τρίποντο ψυχολογίας. Ένα φοβερό μπάζερ μπίτερ. Κοιτάξτε πάνω το ρολόι πώς μηδενίζεται. Ο Χάτσερ πίσω από το σκρίν του Μαργαρίτη. Να η εισαγωγική πάσα για το σύστημα. Και ο Γκος που βγαίνει για να εκτελέσει. Γκος για 3 μέσα.
50-53. Τώρα έγινε το σύστημα. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει με 9 πόντους το πρώτο παιχνίδι. Και μένουν 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Λάθος του Μαργαρίτη. Ξανακλέβει ο Χάντερ. 3 εναντίον 2. 4 εναντίον 2. Θα βγάλουν εφηδιασμό. Λαρετζάκης, Χάντερ. Χτυπάνε πράγματι στον εφηδιασμό. Ήταν 4 εναντίον 2. Την πίεση ασφυκτικά. Βγάλαν τα καλάθια. Πόσο Μασιούλης. Μαργαρίτης. Χάτσερ. 54-53. Η ΑΕΚ προσπέρασε. Χάτσερ με το Χάντερ. Περνάει την άμυνα. Ωραίο τελείωμα. Να άλλη μία φάση. Έβαλε ένα τρίποντο. Βάζει αυτό το δίποντο. Και εξουδετερώσαν τα αντίπαλα του. Χάτσερ, ωραία πάσα και κάρφωμα. 57-57 και την πρόκληση την έχει στα χέρια της, γιατί μπήκαμε ήδη στο τελευταίο λεπτό. Γκρίφιν στέκεται και εκτελεί για τρεις. Είναι εύστοχος μέσα σε αποθέωση. Μετά την αλλαγή ο Σάκοντα κοντά του. Χάτσερ με τρίπλα δισταγμού, πασάρι στο Ζάρα και αυτό στο Χρυσικόπλο. Άλλη μία τρίπλα. Χρυσικόπλο στο κάρφωμα. 62-61. Αφήνουν αυτές τις διεισδύσεις γιατί κυλάνε τα δευτερόλεπτα. 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Επαναφορά. Κάτω από το καλάθι. Σκοράρει ο Πάοκ με τον Τζέφερσον. Περνάει μπροστά 62-63. Ζητάει επίθεση ο κόσμος. Ο Λαρετζάκης κλείνεται. Πετάει την μπάλα. Αστοχή. Ο Πάοκ θα κερδίσει αλλά η ΑΕΚ θα πάρει την πρόκριση στους 8. ΑΕΚ 62, ΠΑΟΚ 63, ο κόσμος χειροκροτάει και τις δύο ομάδες και βασικά χειροκροτάει την ΑΕΚ, την κάτοχο του τροπέου που προκρίνεται στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης και θα περιμένει να μάθει αν θα παίξει με Μπάμπερ ή με Μπάνβιτ. Με όποια και από τις δύο ομάδες αγωνιστεί και τεθεί αντιμέτωπη η ΑΕΚ, δεν λέω ότι είναι το φαβορί, αλλά θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες, το απόλυτο φαβορί, αλλά θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να προκριθεί το Final Four. Εδώ βλέπουμε και τα ποσοστά για τις δύο ομάδες. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κώστας Καλβατιώτης είναι μαζί με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Γιαννούλη, τυχήκατε, αλλά είναι η πιο γλυκιά ήττα που έχετε δεχτεί μέχρι στιγμής, έτσι, για τη φετινή σεζόν. Εντάξει, σίγουρα γλυκιά ήττα. Καμία ήττα δεν είναι γλυκιά. Θετικό είναι ότι περάσαμε. Εκμεταλλευτήκαμε το αποτέλεσμα του πρώτου